Έχουμε στην τηλεφωνική μας επικοινωνία την κυρία Γεωργία Λάζαρη. Καλησπέρα κυρία Γεωργία, με ακούτε τώρα? Ναι, σας ακούω. Να είστε καλά. Καλησπέρα κύριε Ρεμπρακούλη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μας κάνατε να είστε έστω και τηλεφωνικά στην εκπομπή μας. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για την Νίκη Λευκάδας. Γιατί τα πάτε πάρα πολύ καλά στο πρωτάθλημα της Α1. Υπήρχε ένα άτυχο αποτέλεσμα με το Φάρο Κυρατσενίου. Εγώ θα κάνω μια περίληψη τώρα γενικά για την Νίκη Λευκάδας. Ιδρύθηκε το έτος 2006, αν δεν κάνω καλά, ως ένα κομμάτι της ΑΕ Δόξα Λευκάδας. Και κατόπιν ως ανεξάρτητο σωματείο. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι, ωραία. Η γυναική ομάδα κατέκτησε 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα ΕΣΚΑΒΔΕ 2007, 2008, 2009. Και επί 4 χρόνια συμμετείχε στα μπαράζ ανόδου της εθνικής κατηγορίας ως εκπρόσωπος της ΕΣΚΑΒΔΕ, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Και τελικά στην παρθενική περίοδο στην Α2 εθνική κατηγορία 2009-2010, η Νίκη Λευκάδα συντάχθηκε στο νότιο όμιλο του Νότου, την οποία συνέθεταν τότε 14 ομάδες. 2011-2012 Α2 εθνική ήταν 11 σύλλογοι. Και γενικά βλέπουμε μια πάρα πολύ καλή πορεία στα εθνικά πρωταθλήματα, Α2 γυναικών, Α1 από το 2014 έως και σήμερα. Βλέπουμε και ξένες παίκτριες, την Αμερικανίδα Ρίγια Κρουκ Ουίλιαμς. Γενικά στο θεσμό του κυπέλου η Νίκη αγωνίστηκε απευθείας στη φάση των 16, που γνώρισε μια ήττα στην παράταση από τον Αθηναϊκό. Γενικά βλέπουμε ένα νοικοκυριό στο σωματείο σας, κυρία Λάζαρη, και θέλω να μας πείτε λίγο για αυτή την προσπάθεια, όπως σας είχα πει και σας είχα τονίσει, ότι η εκπομπή δικιά μας είναι αντικειμενική και είναι ανοιχτή για όλα τα αθλήματα, όπου βλέπουμε νοικοκυριό, βλέπουμε σωστή οργάνωση, είμαστε υποχρεωμένοι να σας καλέσουμε. Να είστε καλά. Κοιτάξτε, είμαστε, όπως είπατε και εσείς, ένα σωματείο που ξεκινήσαμε το 2006, με αγάπη για αυτό που κάνουμε και για τον αθλητισμό. Η πορεία μας ήταν ανωδικά σταθερή από τότε που ξεκίνησα μέχρι και σήμερα. Τα βήματά μας είναι σταθερά. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Είμαστε μια ομάδα που δουλεύουμε σκληρά και μεθοδικά και έχουμε όρμα και στόχους. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Πάντα κοιτάζουμε να είναι όσο πιο οργανωμένη μπορεί να είναι μια ομάδα και προσπαθεί για το καλύτερο και προσπαθεί να είναι δεμένη, να έχει πρόγραμμα, να έχει ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει μια ομάδα για να προχωρήσει σωστά και σταθερά και να ανέβει σιγά σιγά όπως πρέπει και να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Κυρία Λάζαρη, να σας ρωτήσω, τα τμήματα υποδομών από ό,τι βλέπω και έχω ενημερωθεί πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Θέλω να μου πείτε πόσα παιδάκια έχετε και ποιο είναι το πλάνο σας από τα τμήματα υποδομών, αν βγαίνουν παίκτηρες προς τη μεγάλη ομάδα, αν υπάρχει εφηβικό πρωτάθλημα, αν υπάρχει πρωτάθλημα νεανίδων κτλ. Στις ακαδημίες μας γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά. Απαριθμούμε γύρω στα 90 με 100 κοριτσάκια. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να βελτιώνουμε και αυτό το κομμάτι. Τα τμήματά μας είναι πάρα πολλά, νεανίδες, κορασίδες, πάρα πολλά τμήματα. Φέτος, σαν συμβούλιο, αποφασίσαμε ότι θα δώσουμε την ευκαιρία σε κάποια κορίτσια και τα προωθήσαμε στη μεγάλη ομάδα. Μπορείτε να μου πείτε μερικά από αυτά τα κορίτσια, για να μας ακούσουν και οι ακροατές. Τα ονόματα τους να είναι η Μπάρκα η Αθανασία, η Μπάρκα η Μιχαέλα. Βλέπουμε, συγγνώμη, η Μπάρκα η Αθανασία και η Μπάρκα η Μιχαέλα. Η Μπάρκα η Αθανασία είναι ούτε 17 χρονών, βλέπω γέννηση 2000, με ένα 80 ύψος. Και η Μπάρκα η Μιχαέλα παίζει τη μεγάλη ομάδα, είναι 14 χρονών, το 2003 γεννηθής, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, και είναι και η Αρώνη η Παναγιώτα, οι οποίες αυτές οι κοπέλες παίζουν στη μεγάλη ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, εφόσον βγάζετε από τις υποδομές, γιατί μια ομάδα δεν μπορεί να κρατηθεί μόνο με μεταγραφές και με μισθοφόρους. Δεν γίνεται, και οικονομικά πλέον τα πράγματα είναι δύσκολα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, το νησί της Λευκάδας βοηθάει αυτή την προσπάθεια της Νίκης Λευκάδας, και θα σας ρωτήσω και οικονομικά και ηθικά, αν βοηθάνε.
Κοιτάξτε, σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια έχουμε δίπλα μας, σε αυτή τη μεγάλη πορεία μάλλον έχουμε δίπλα μας όλο τον κόσμο της Λευκάδας, που μας στηρίζει με όλους τις δυνάμεις. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο της Λευκάδας, που είναι παρόν στο γήπεδο, που μας βοηθάει. Συγγνώμη για την παρένθεση, θα κάνω μια παρένθεση. Φέτος ειδικά ο κόσμος της Λευκάδας, αν τα βάλουμε κάτω, έχει νίκη Λευκάδας Α1, έχει τη Λυκράτη και Πανλευκάδιο Γάμα Εθνική, έχει δόξα Λευκάδας Α2. Δηλαδή βλέπουμε ότι το νησί πάει πάρα πολύ καλά στον αθλητισμό. Είχε χρόνια να γίνει αυτό. Εγώ έχω μείνει έκπληκτος με τη Λευκάδα σε όλα τα αθλήματα. Ναι, ναι. Η Λευκάδα έχει βάλει πολύ ψηλά το δίχτυ στον αθλητισμό και είναι πολύ καλό για όλες τις ομάδες τις τοπικές. Θέλω να τονίσω ότι φέτος εμείς σαν ομάδα έχουμε τη βοήθεια και από εταιρείες που είναι εκτός Λευκάδες, πολυεθνικές, που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και γι' αυτό. Μπράβο σας. Εδώ δείχνει πόσο γερά θεμέλια έχουν μπει στο σωματείο σας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Θέλω να σας ρωτήσω το στόχο που έχετε για φέτος. Mm-hmm. Αν είναι ο πρωταθλητισμός, αν υπάρχει κάτι άλλο, αν υπάρχει μια καλή πορεία. Κοιτάξτε, κάθε χρόνο, να σας πω ότι αυτή η ομάδα έχει βάλει λιθαράκι, χτίζει την πορεία της. Εμείς κάθε χρόνο βάζουμε και λίγο πιο ψηλά τον πύχη. Φέτος λοιπόν έχουμε βάλει λίγο πιο ψηλά τον πύχη. Πέρυσι είχαμε τρίτη στο κύπελλο και πέμπτη στο πρωτάθλημα. Φέτος βάζουμε ακόμα λίγο πιο ψηλά τον πύχη. Το καταλαβαίνετε και αυτό είναι ο στόχος κάποιου υγιείς σωματείου. Δηλαδή να τονίσουμε ότι η νίκη Λευκάδας, η κυρία Λάζαρη, πάει όντως για πρωταθλητισμό. Γιατί βλέπουμε τώρα και κάποιες ομάδες ξεχωρίζουν. Δηλαδή, όταν κάνεις ένα διπλό στον ΠΑΟΚ, έτσι, πάει να πει πολλά πράγματα. Εδώ βλέπουμε, από ό,τι βλέπω και εγώ τις βαθμολογίες μπροστά μου, βλέπουμε ότι μέσα στην τετράδα θα είστε σίγουρα. Μέσα σε φυσιολογικά πλαίσια, αν πάνε καλά. Σωστά. Πάντα να είμαστε καλά, υπάρχει υγεία στην ομάδα, χωρίς τραυματισμούς, το καταλαβαίνετε αυτά. Κοιτάξτε, στοχεύουμε ψηλά. Δεν θα κρυφτώ, θα κάνω ό,τι μπορώ η ομάδα μου να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Και θα ήθελα πάρα πολύ να δώσει το παρόν στα μεγάλα σαλόνια της Ευρώπης. Δεν σας το κρύβω αυτό. Βάζουμε τον πύχη ψηλά. Μεγάλη δήλωση από την πρόεδρο, από την κυρία Λάζαρη. Εγώ από τη μεριά μου θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αν και θα ήθελα να βρισκόσασταν στο στούντιο να τα λέγαμε για από κοντά, πιστεύω θα μας δοθεί ευκαιρία και με τον προπονητή, με τον κύριο Δουβίτσα και με κάποια παίκτρια να έρθετε στην Πρέβεζα στο στούντιο. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την προσπάθεια. Είμαστε, μας βρείτε αρρωγούς μπροστά σας, ό,τι χρειαστείτε. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ που τα είπαμε τώρα εν ολίγης από το τηλέφωνο. Και ό,τι χρειαστείτε, το Prisma Sport θα είναι μαζί σας. Να είστε καλά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω το Prisma και ειδικά τον κύριο Κουνιάκη και τον κύριο Μίχο για τη βοήθεια που μας κάνουν με τις μεταδόσεις και με την προβολή της ομάδας μας και γενικώς και εσάς, κύριε Λαμπρακόπη, που δεν σας γνωρίζω. Δεν έχουμε γνωριστεί από κοντά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και από κοντά σε live μετάδοση. Τώρα θα το προγραμματίσουμε την επόμενη αγωνιστική. Θα τα πούμε και από κοντά. Okay, κύριε Λάζη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Να έχετε. Γεια σας.